Σκέψου. Όσο μακριά κι αν τα πετάξεις, τα σκουπίδια παραμένουν. Πάντα κοντά σου. Στην αυλή σου. Αυτή την Κύπρο θέλουμε. Ξανασκέψου το. Μοιάζει λες και ξεκινούν όλα από μία αυλή στο πίσω μέρος του σπιτιού μας. Αρκεί να μην έχουμε οτιδήποτε άχρηστο στα πόδια μας. Τα ξεφορτωνόμαστε φορτώνοντας τα στο γείτονα ή πετώντας τα σε κάποιο άδειο χωράφι της γειτονιάς μας. Δεν είναι αυτή η Κύπρος που θέλουμε. Είμαστε όμως στο σωστό δρόμο. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Σταριστικής Υπηρεσίας, η συνολική παραχθήσα ποσότητα αστικών στερεών αποβλήτων στην Κύπρο ανήλθε σε 534.000 τόνους το 2014 σε σύγκριση με 542.000 τόνους το 2013. Από την ποσότητα αυτή, το 75% κατέληξε σε χώρους απόρριψης κυβάλων, το 12% διαχωρίστηκε για κομποστοποίηση και το υπόλοιπο 13% εκτιμάται ότι διαχωρίστηκε για ανακύκλωση. Παρόλη τη μείωση, κάθε Κύπριος παράγει περίπου 2 κιλά σκουπίδια ημερησίως, κάτι το οποίο κατατάσσει τη χώρα μας ανάμεσα στις πρώτες όσον αφορά την κατακεφαλή παραγωγή σκουπιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια περίοδο που επιχειρείται το κλείσιμο των χωματερών, σε μια Κύπρο που τα οικιακά οργανικά απόβλητα δεν ανακυκλώνονται και δεν αξιοποιούνται στο έπακρον οι ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά τα οποία καταλήγουν σε ένα κρίσιμο ζήτημα. Τελικά, έχουμε περιβαλλοντική συνείδηση εμείς οι Κύπροι? Ακόμη εξακολουθούμε να μην έχουμε. Νομίζω ότι θέλουμε πάρα πολλά χρόνια για να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι έχουμε συνείδηση περιβαλλοντική αυτό. Εντάξει, όπως παντού υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Υπάρχουν και άτομα με συνείδηση και άτομα χωρίς συνείδηση. Πιστεύω υπάρχει σε κάποιο βαθμό και ότι βελτιώνεται και αυξάνεται μέρα με την ημέρα. Την περιβαλλοντική συνείδηση την έχουν κυρίως οι μεγαλύτεροι, γιατί κυρίως βλέπεις στους δρόμους ότι υπάρχουν σκουπίδια και όλα και δεν σεβόμαστε καθόλου τη φύση. Βλέποντας και μιμώντας τους ανθρώπους που έχουν περιβαλλοντική συνείδηση, βλέπουμε τα πράγματα είναι σε καλύτερο δρόμο. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα για να μάθουμε για την περιβαλλοντική μας συνείδηση. Μέσα από τον ντοκιμαντέρ αυτό επιδιώκουμε να αναζητήσουμε τρόπους αλλαγής της συμπεριφοράς μας σε σχέση με τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων. Οι απόψεις του κόσμου για το τι μας λείπει είναι ξεκάθαρες. Ενημέρωση και σίγουρα και μέσα από το σχολείο, ας πούμε, τα παιδιά, από την παιδεία, από εκεί ξεκινάνε όλα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, όπως είπατε και πριν, και πρέπει να γίνει κάτι μαζικό, περισσότερο στα σχολεία, γιατί οι νέοι εμπουτσάνε που ξεκινά. Σίγουρα θέλει περισσότερη ενημέρωση. Και η αφορία του κόσμου πρέπει να συμβάλλουμε στη διατήρηση του περιβάλλοντος, σίγουρα. Ξεκινούν όλα από τη διαπαιδαγώγηση, από τις νέες γενιές, οι οποίες ακολουθούν με λαθασμένα πρότυπα. Πρέπει ατομικά ο καθένας να το δει στο σπίτι του, σιγά σιγά έτσι θα πάρουν και την ίδια ανατροφή τα παιδιά, ώστε να το εφαρμόσουν στη ζωή τους, οπότε σε αυτόν υστερούμε. Χρειάζεται πράγματι μεγαλύτερη εκπαίδευση ο νέος, από πολύ μικρή ηλικία, από το σπίτι, από το σχολείο, από το περιβάλλον γενικά, για να μάθει να ζει σωστά στο περιβάλλον. Βγαίνοντας τη λεωφόρο του Πρασίνου, αυτή τη φορά επιλέγουμε το δρόμο για την αειφορία. Μπορεί να είναι μακρύς, αλλά είναι ο μοναδικός που μπορεί να μας οδηγήσει στο μακροπρόθεσμο στόχο της ορθολογιστικής διαχείρισης αποβλήτων. Η έρευνα κοινής γνώμης για τα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων στην Κύπρο κατέδειξε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται, αλλά ζητά περισσότερη ενημέρωση και εκπαίδευση. Στη ζυγαριά της δικής μας έρευνας οι μοχλοί πίεσης είναι δύο. Από τη μία είναι η ενημέρωση και από την άλλη είναι η εκπαίδευση. Το βάρος τους κανονικά θα έπρεπε να ήταν το ίδιο. Είναι όμως έτσι τα πράγματα?
Όταν λέμε εκπαίδευση, δεν αναφερόμαστε σε αυτήν που αναγκαστικά λαμβάνει η χώρα στους τέσσερις τοίχους ενός σχολείου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η σύγχρονη εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αηφόρο ανάπτυξη είναι ένα από τα βασικά εργαλεία της περιβαλλοντικής παιδείας. Η παιδεία όμως συμπορεύεται με την ενημέρωση. Έχει βασική συνεισφορά το Τμήμα Περιβάλλοντος στην όλη ενημέρωση του κοινού και στην ευαισθητοποίηση επίσης. Είναι ένα τμήμα το οποίο εφαρμόζει νομοθεσίες και άρα από τη στιγμή που εφαρμόζουμε νομοθεσίες και έχουμε υποχρεώσεις να ξεχωρίσουμε και να διαλέξουμε απόβλητα στην πηγή τους, τότε έχουμε και υποχρέωση να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις ευθύνες αυτές και να συνεισφέρουμε με τρόπο που επικοδομητικά να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να συνεισφέρει. Κατά καιρούς έχουμε τουλάχιστον 4-5 φορές το χρόνο μεγάλες συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τοπική αυτοδιοίκηση, με δήμους και συμπλέγματα κοινοτήτων τα οποία μας ζητούν να κάνουμε παρουσιάσεις και επεξηγήσεις των νομοθεσιών μας. Και το θέμα αυτό αποδίδει και αποδίδει γιατί πρέπει να είμαστε κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση η οποία είναι άμεσα ανεμειγμένη στο θέμα της διαλογής στην πηγή, στην ανακύκλωση και στην ευαισθητοποίηση. Στο τέλος θα το ράψω. Θα το ράψω. Η ομάδα εκεί, η Μωυσία μου εξήγησε στα παιδάκια τι θα κάνω. Γίνονται κάποιες διαλέξεις στα σχολεία, όμως δεν έχουμε συγκεκριμένο τακτικό πρόγραμμα στην κατεύθυνση αυτή. Βοηθούμε τον Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να ετοιμάσει το υλικό ξεκάθαρα. Συνεισφέρομαι στην ποιότητα και στην ουσία του υλικού, αλλά από εκεί και πέρα ο στόχος είναι μέσω της εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό δηλαδή, το υλικό αυτό να μεταδοθεί στους μαθητές. Θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό το θέμα της διαχείρισης των σκυβάλων, αύξησης της ανακύκλωσης, αν θέλετε, που θα έπρεπε να το είχε αναλάβει έναν υπουργείο του κράτους και θα έπρεπε να είχαν δημιουργήσει έναν προϋπολογισμό για μια εκστρατεία μέσω τηλεόρασης, περιοδικών, εφημερίδων, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες, που να έχει απήχηση και διάχυση σε όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πραγματικά νομίζω είναι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, η κουλτούρα μας. Αν δεν γίνει μια προσπάθεια σε πανκύπρια βάση, θεωρώ ότι οτιδήποτε άλλο γίνει δεν θα έχει τα γρήγορα αποτελέσματα που ή να είναι όσον αποδοτικοί τα αποτελέσματα θα έπρεπε να είναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι ρόλοι. Τι κάνουν οι τοπικές αρχές, τι κάνει το κεντρικό κράτος. Και νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο για να προχωρήσουμε με τις προτάσεις που συζητούμε σήμερα, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα και σαν Ένωση Κοινοτήτων στηρίζουμε και υποστηρίζουμε προγράμματα των κοινοτήτων μας με διάφορα μέσα, όπως διάφορες συναντήσεις που κάνουμε με φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τα προγράμματα αυτά, ούτως ώστε οι κοινότητες μας να μπορέσουν μαζί με τους κατοίκους τους να αντεπεξέλθουν σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και τα οποία αφορούν τα απόβλητα. Βασικά στις κοινότητες προσπαθούμε με διάφορα σεμινάρια να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε πρώτα-πρώτα τους κοινοτάρχες και τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων και στη συνέχεια τους κατοίκους των κοινοτήτων μας, ούτως ώστε να μπορέσουν και οι κατοίκοι αλλά και εμείς σαν τοπικές αρχές να αντεπεξέλθουμε σε αυτά τα προβλήματα, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορεί να γίνει με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στις τοπικές κοινωνίες, ούτως ώστε να έχουμε μείωση και κόστους
το οποίο είναι ένα σοβαρό θέμα για τα νοικοκυριά, αλλά πρώτιστα μείωση των αποβλήτων προς όφελος του περιβάλλοντος. Σαφέστατα, η ενημέρωση έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να μάθουμε τον κόσμο να χτίσει μια νέα συνήθεια και να εγκαταλείψει μια παλιά. Όμως, την ίδια ώρα πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές ανεβάζουμε και τις προσδοκίες πολύ ψηλά για το τι περιμένουμε από την ενημέρωση. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Η ενημέρωση και η επικοινωνία, γενικότερα, όχι μόνο για αυτά τα θέματα, είναι σαν ένα σπόρο. Αν ο σπόρος πέσει σε έναν καλλιεργημένο έδαφος βλαστά και παράγει καρπών, αν ο σπόρος πέσει πάνω σε ένα πάτωμα μπετονένιων, όσο καλός και να είναι ο σπόρος, δεν θα επιτύχει το αποτέλεσμα. Άρα, θέλουμε πολίτες που να ενεργοποιηθούν με διάφορα κίνητρα και αντικίνητρα να ασχοληθούν με το περιβαλλοντικό θέμα γενικότερα και ειδικότερα με το θέμα της ανακύκλωσης και την ίδια ώρα να αξιοποιήσουν αυτή την πληροφόρηση που υπάρχει σε διάφορα επίπεδα και με διάφορους τρόπους για να μπορέσουν να κάνουν την πράξη, την ανακύκλωση σωστά. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στην αρχή με υλικό που πάει στα σπίτια του κόσμου, με δράσεις και με την τοπική αρχή, πολλές φορές και με ενημέρωση από πόρτα σε πόρτα. Γίνεται συντήρηση της ενημέρωσης με νέα φυλάδια ή αν θέλετε και με μηνύματα σε λογαριασμούς της υδατοπρομήθειας κτλ. Είναι ένα πλέγμα από δράσεις που αναπτύσσονται ανάλογα και με την εμπλοκή της τοπικής αρχής σε κάποιες περιοχές με ακόμη μεγαλύτερη δράση, γιατί όταν η τοπική αρχή προσπαθεί και το θεωρεί και δικών της καθήκων και υποχρέωση να ενημερώσει, είμαστε σίγουρα πιο συχνά, ενημερώνουμε και εμείς πιο συχνά τον κόσμο μαζί με τις τοπικές αρχές. Ναι, μεν τα συλλογικά συστήματα και όλοι οι φορείς που ασχολούνται έχουν το δικό τους κομμάτι της ευθύνης, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτή η μεγάλη κοινωνική αλλαγή χωρίς να αναλάβει και το κράτος τις ευθύνες του. Και είναι γεγονός ότι είμαστε τα τελευταία 10 και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε δει σημαντικές δράσεις. Υπάρχουν παραδείγματα όπου η ενημέρωση οδηγεί τους πολίτες σε τέτοια αλλαγή στάσης που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά συγκεκριμένων προϊόντων. Χρειάζεται όμως ακόμη περισσότερη εκπαίδευση σε θέματα ηθικής κατανάλωσης για να μπορέσουν οι αγοραστικές μας συνήθειες να καθορίζουν την πορεία που ακολουθεί ένα προϊόν μέχρι να φτάσει σε εμάς τους καταναλωτές. Σίγουρα η ενημέρωση και η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ βασικοί παράγοντες για να δημιουργηθούν συνειδητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες. Και η εκπαίδευση πρέπει να αρχίζει από πολύ νωρίς στα σχολεία και με έναν τρόπο βιωματικό ώστε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τι ακριβώς, ποιοι είναι συσχετισμοί στο θέμα περιβάλλοντος και να μπορέσουν να τα οικειοποιηθούν στην μετέπειτα ζωή τους. Λοιπόν, ακριβώς ο σκοπός της σχολής καταναλωτών είναι να επιμορφώσει τους ενήλικες καταναλωτές σε πολλά θέματα που τους αφορούν, μεταξύ των οποίων και το θέμα περιβάλλοντος. Αυτές οι σχολές αρχίζουν να λειτουργούν από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο και γίνονται εβδομαδιαίες διαλέξεις της 1,5 ώρας από ειδικούς στον τομέα τους, οι οποίοι έρχονται εκεί, κάνουν μια παρουσίαση του θέματος, γίνεται συζήτηση, υποβάλλονται ερωτήσεις και φεύγουν αυτοί που παρακολουθούν τις σχολές εμπλουτισμένοι και μπορώ να πω ενδυναμωμένοι στο να εφαρμόσουν αυτά που έχουν ακούσει. Ο θεσμός του Επιτρόπου Περιβάλλοντος στην Κύπρο σίγουρα σήμανε την αρχή για τη δημιουργία μιας γέφυρας των πολιτών με την εκάστοτε κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι είναι δύο οι άξονες. Στον πρώτον άξονα έχει να κάνει η εμπλοκή του ίδιου του πολίτη, γιατί σήμερα και με το διαδίκτυο αλλά και με το τηλέφωνο μπορεί να αποταθεί στην τοπική αρχή και να μάθει για παράδειγμα αν υπάρχει ανακύκλωση από πόρτα σε πόρτα, αν υπάρχουν κάπου νησίδες κτλ. Άρα μπορεί να ενημερωθεί και για τα σημεία, αν δεν μπορεί να μπει στο διαδίκτυο, για να ξέρει πώς να διαχειριστεί τα δικά του τα οικιακά αποβλήτα. Αν δεν υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει αυτό, που είναι κυρίως στις κοινότητες, βέβαια σιγά σιγά και αυτό προχωρεί, γιατί βλέπουμε
όλο και περισσότερες κοινότητες να παίρνουν οι ίδιες την πρωτοβουλία, η ίδια η τοπική αρχή δηλαδή, και να συνεργάζεται με αδειοδοτημένους διαχειριστές ή συλλογείς να τοποθετούν διάφορα δοχεία και σιγά σιγά βέβαια επεκτείνεται και το και τα πράσινα σημεία, η κατασκευή των πράσινων σημείων που είναι ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Υπάρχει μια συνεργασία του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και υπάρχει ένας λειτουργός εκπαιδευτικός καθημερινά στο γραφείο μου. Έχουμε ετοιμάσει δύο φορείς παρουσιάσεις προσαρμοσμένες ηλικιακά στα παιδιά για σωρία περιβαλλοντικών θεμάτων και τα σχολεία που ενδιαφέρονται επικοινωνούν με το γραφείο μου και οι δύο εκπαιδευτικοί κάνουν παρουσιάσεις και διαδραστικά εργαστήρια στα σχολεία. Εκπονούνται στρατηγικές για τις οποίες έχουν πληρωθεί χρήματα, έχουν σημαντικά βήματα κατεγραμμένα τα οποία πρέπει να γίνουν και μερικές φορές δεν τα προλαβαίνουμε γιατί αλλάζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Μέχρι να αρχίσει η Κύπρος να εφαρμόζει την πρώτη στρατηγική, πρέπει να εκπονήσει τη δεύτερη ή να την επικαιροποιήσει και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει. Με βάση τη σύμβαση του Άρχους, που υπογράφτηκε το 1998, κατοχυρώνονται συγκεκριμένα δικαιώματα στους πολίτες στον τομέα του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα της πρόσβασης σε πληροφορίες για θέματα περιβάλλοντος, τις οποίες κατέχουν οι δημόσιες αρχές. Το δικαίωμα της συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που αφορούν τα θέματα αυτά και το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω δύο δικαιωμάτων. Στην Κύπρο, οι απόψεις των πολιτών στα περιβαλλοντικά θέματα δεν συνταυτίζονται με τις ενέργειες του κράτους. Κάποιες φορές, μάλιστα, αντιδρούν έντονα. Αυτό συμβαίνει όταν νιώθουν ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η άποψή τους στη διαδικασία λήψης σημαντικών αποφάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ΑΚΑΜΑΣ και συγκεκριμένα τα σχέδια οικοδομικής ανάπτυξης μέσα στο Εθνικό Πάρκο Natura 2000 που ανεστάλησαν με την πρωτοφανή κινητοποίηση των ενεργών πολιτών. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σύμβασης του Άρχους ήταν και θα τη δείτε να αναφέρεται σε πάρα πολλές οδηγίες είναι να κάνεις πρώτα μια ενημέρωση του πολίτη για τα σχέδια και να συμμετέχεις στη λήψη της απόφασης. Δημόσια διαβούλευση δεν είναι δηλαδή το να καλέσεις τους πολίτες και να τους εξαγγείλεις τι αποφάσισες. Η δημόσια διαβούλευση σημαίνει να τους καλέσεις, να εξηγήσεις τι θέλεις να κάνεις, να ακούσεις τις απόψεις τους, να πάεις πίσω, να ξανασχεδιάσεις, να επανέλθεις πίσω, να εξηγήσεις ξανά, να ξανακούσεις και να καταλήξεις μέσα από αυτήν τη διαδικασία στη λήψη της απόφασης. Αυτά τα πράγματα είναι τα όπλα τα οποία έχει στα χέρια του ο κάθε πολίτης και θα δείτε ότι γίνονται. Που διάφορα τμήματα καλές προσπάθειες, αλλά έχουμε και τα άλλα τμήματα του κράτους τα οποία αγνοούν εντελώς και παντελώς και προσπαθούν με διάφορες μεθόδους να ξεγελάσουν τον κόσμο, να μην δώσουν πληροφορίες ή ακόμα τολμώ να πω και πολλές φορές να πω ψέματα στον κόσμο για να ξεπεράσουν το εμπόδιο των ενστάσεων που φέρνουν οι διάφοροι πολίτες. Έχουμε κάνει λάθη τα οποία μας εστίχησαν εκατομμύρια πολλά, εκατοντάδες εκατομμύρια. Έχουν στερήσει πάρα πολλές θέσεις εργασίας από τους πολίτες και να πω ότι δεν είναι μόνο η εκπαίδευση. Δηλαδή, όταν κοιτάξεις έναν άνθρωπο ο οποίος εργάζεται μέσα σε έναν τομέα το οποίο έχει σχέση με το περιβάλλον, θα δείτε ότι και εκείνος επηρεάζει μετά τους γύρω του και την οικογένειά του. Επομένως, αυτές οι χιλιάδες των δουλειών, οι οποίες θα δίνονταν αν έκαναμε τη σωστή διαχείριση των περιβαλλοντικών μας θεμάτων, τις έχουμε χάσει. Και αυτό το κομμάτι το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά αυτή την εποχή. Εμείς εκπροσωπούμε τους Κύπριους πολίτες στα Βουλή και δεν είναι λίγες φορές που έχουμε αναγάγει θέματα για συζήτηση στην Επιτροπή με βάση καταγγελίες και επιστολές των πολιτών και όχι οποιοδήποτε άλλου οργανωμένου συνόλου. Αυτές τις επιστολές που παίρνουμε σωριδών
προσπαθούμε να τις ομογενοποιήσουμε, να τις μαζέψουμε και γράφουμε το θέμα και το συζητούμε στην παρουσία και των καταγγελών των πάντα. Στην κοινωνία μας τα περιβαλλοντικά ζητήματα τώρα τελευταία άρχισαν να απασχολούν τον Κύπριο πολίτη, ενώ παλαιότερα θα έλεγα ότι και αυτοί οι οποίοι ήταν ευαισθητοποιημένοι από μικρά παιδιά, στη συνέχεια και μεγαλώνοντας και γίνονταν έφηβοι και κάνανε οικογένειες δικές τους, τα ξεχνούσαν και μπαίναν μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της απαξίωσης, θα έλεγα, θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον. Η Ομοσπονδία, όντας ένα δίκτυο 20 οργανώσεων, είναι μέσα σε όλες τις νομοθεσίες που αφορούν επιτροπές που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα. Έτσι, συμμετέχει ενεργά ως μόνιμο μέλος σε επιτροπές του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Επιθεώρησης Εργασίας και διάφορες άλλες επιτροπές που λαμβάνονται διάφορες αποφάσεις για άδειες διαφόρων projects. Επίσης, είναι σχεδόν, μπορώ να πω, μόνιμα καλείται σε διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπως είναι η περιβάλλοντος, η εσωτερικών, η ευρωπαϊκών θεμάτων κλπ. Όπου έχει την ευκαιρία να εκφράσει ακριβώς τις θέσεις του περιβαλλοντικού κόσμου στην Κύπρο σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Σύμβαση του Άρχους, μπορώ να πω ότι στους δύο πυλώνες, δηλαδή που αφορά την πληροφόρηση του κόσμου στα περιβαλλοντικά θέματα και τη συμμετοχή του, η Ομοσπονδία ως έναν συλλογικό όργανο μπορεί να συμμετέχει. Δίδεται αυτό το δικαίωμα, αν και τα τελευταία χρόνια λόγω της έλλειψης κάποιας κρατικής χορηγίας δυσκολεύεται πολύ και αυτό είναι που προσπαθούμε και εμείς να δείξουμε ότι με το να κόβεις τις χορηγίες σε δίκτυα μη κυβερνητικών οργανώσεων, ουσιαστικά μειώνεις τη δυνατότητα τους για συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που είναι οι δύο πρώτοι πυλώνες της Άρχους. Πάντα εκφράζεται η άποψη της Ομοσπονδίας στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά αυτό δυστυχώς δεν σημαίνει ότι θα εισακουστεί. Δεν μπορούμε δηλαδή να ασκήσουμε βέτο σε κάποια απόφαση, αρκεί να απλώς μπορούμε να πείσουμε με επιχειρήματα αυτούς που τελικά θα λάβουν την απόφαση, εκτός και αν αφορά τις επιτροπές του κράτους που είμαστε μόνιμο μέλος της επιτροπής που η άποψή μας είναι σεβαστή. Ισορροπώντας τη ζυγαριά του δικαίου, πρέπει να πούμε ότι θα μπορούσε μεν να υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση, αλλά θα μπορούσαμε και εμείς να είμαστε πιο ενεργοί πολίτες. Η αλλαγή συνήθειας είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και όχι διεκπεραίωσης αποσπασματικών δράσεων του καθενός. Είναι διαφορετικό να είμαστε απλά πολίτες και διαφορετικό να είμαστε ενεργοί πολίτες. Για να χρησιμοποιείς τις ενέργειες σου για καλό σκοπό, για παράδειγμα, για οτιδήποτε, χρειάζεται να αναπτύξεις και μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Αυτό που λέμε στην οικολογική συμπεριφορά, πράσινη ταυτότητα. Αυτό όμως δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται, όπως πολύ σωστά ανέφερες, να όλοι οι φορείς πραγματικά να έρθουν πολύ κοντά, πραγματικά να συντονιστούν και ο ένας να βοηθά τον άλλο. Γιατί υπάρχει μια αλληλεσύνδεση. Δηλαδή, ένα παράδειγμα απλό. Λέμε ότι είναι καλά να αρχίσει από την παιδική ηλικία, από τους γονείς, από το σπίτι. Έχουν οι γονείς στο σπίτι μια συμπεριφορά όπου θα προσδώσουν μια μίμηση προτύπου μετά από το παιδί. Δηλαδή, ήδη είναι ανακυκλωτές. Ήδη έχουν ένα μηχάνημα απλό που ανακυκλώνει τα φύλλα και μπορούμε μετά να έχουμε πρόσφορο χώμα για να το ρίξουμε στο έδαφος. Στο σχολείο λέμε ότι μιλάμε για περιβαλλοντική συνείδηση. Εκεί, όταν κουρεύουν το γρασίδι, έχουν αυτή τη μηχανή την απλή που θα το δούνε και βιωματικά πλέον οι μαθητές, γιατί θα κάνουν και ειδικές τάξεις που οι ίδιοι τους θα μαζέψουν τα κλαδιά, οι ίδιοι τους θα μαζέψουν το νερό από τη βροχή και θα βρουν τρόπο να το ανακυκλώσουν. Γίνονται αυτά? Δεν γίνονται, δυστυχώς. Μπορεί όλα αυτά να μην γίνονταν μέχρι πρόσφατα, αλλά αυτό που διαπραγματεύεται το Αηφόρο Σχολείο είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού οργανισμού μάθησης. Αυτό με τη σειρά του, σταδιακά και μακροπρόθεσμα, μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας πολιτών με μπροστάριδες στα παιδιά που θα επιδιώκουν την αλλαγή τρόπου σκέψης στη δημιουργία πιο περιβαλλοντικά ισορροπημένων κοινωνιών.
Η εκπαίδευση θεωρώ ότι διαδραματίζει καταρρελτικό ρόλο στην διαμόρφωση ανθρώπων με περιβαλλοντικές ευαισθησίες, με περιβαλλοντική συνείδηση και περιβαλλοντική γνώση. Και θα έλεγα ότι μέσα από τέτοιους πολίτες είναι που αντιμετωπίζονται και τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε τόπος και ο πλανήτης μας ευρύτερα. Να πούμε ότι η ομπρέλα των διεθνών πολιτικών ήταν η δράση της δεκαετίας για την εκπαίδευση για την εφόρο ανάπτυξη της UNESCO από το 2005 μέχρι το 2014. Η Κύπρος λοιπόν απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο ως προς την εφαρμογή της στρατηγικής για την εκπαίδευση για την εφόρο ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αφού έχει οργανώσει την μεγάλη συνάντηση των Υπουργών Παιδείας των χωρών της Μεσογείου και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε ακριβώς πώς υλοποιείται το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Η εκπαίδευση για την εφόρων ανάπτυξη συγκεράζει όλα εκείνα τα στοιχεία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας όμως το βασικό ζητούμενο που είναι ο κοινωνικός κριτικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης, στη βάση ακριβώς της δράσης, της παρέμβασης και της αλλαγής. Και εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η εκπαίδευση για την εφόρων ανάπτυξη είναι πολιτική εκπαίδευση. Ό,τι χρώμα θέλουμε. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα αναγνωρίζονται κατά βάση ως κοινωνικά και πολιτικά μεταμφιεσμένα ζητήματα. Γι' αυτό μεταβαίνουμε σε έναν άλλον κύκλο αυτή τη στιγμή ζητημάτων της αεφόρου ανάπτυξης, κάτι το οποίο ενδεχομένως, μάλλον υπήρχε στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, αλλά δεν είχε τονιστεί ή δεν είχε τύχει της ίδιας αντιμετώπισης ή σημείου επικέντρωσης, όπως μέσα από την εκπαίδευση για την αεφόρου ανάπτυξη, που είναι τα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα τα οποία περικλείονται συστημικά μέσα στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Τα σκουπίδια τώρα που παράγουμε, πρέπει μια λέξη συνώμη με τα σκουπίδια, μια λέξη συνώμη με τα σκουπίδια, Ελένη μου. Απορρίμματα. Τα απορρίμματα. Πού παράγουμε καθημερινά, πώς πρέπει να τα διαχειριζόμαστε, πώς πρέπει να τα διαχειριζόμαστε. Βάζουμε το χαρτί, το πλαστικό, το μέταλλο, διάφορα πράγματα σε κάτι καλάθους και παίρνουμε να κάνουμε τα ίδια, όσο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Η αλλαγή της κουλτούρας, της νοοτροπίας και του τρόπου σκέψης θα πρέπει να επέλθει από τη βάση. Και η βάση θεωρώ ότι είναι τα παιδιά. Τα παιδιά θα είναι φορείς αυτής της αλλαγής, θα είναι η νέα πνοή, θα είναι αυτοί οι οποίοι στο σπίτι θα καθοδηγήσουν τόσο τους γονείς όσο και τους παππούδες και τις γιαγιάδες, θα τους ενημερώσουν, θα τους καθοδηγήσουν και θα τους ευαισθητοποιήσουν στο να υιοθετήσουν περιβαλλοντικά κριτήρια στον τρόπο ζωής και δράσης. Και τα μηνύματα που εισπράττουμε τόσο από γονείς όσο και από παππούδες και γιαγιάδες είναι ότι έχει ήδη αρχίσει και γίνεται αυτή η αλλαγή, έχει ήδη αρχίσει αυτή η στροφή προς την αεφόρων ανάπτυξη. Επαναχρησιμοποίηση. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει επαναχρησιμοποίηση. Ποιος να μας εξηγήσει. Έλα, Ιωάννα. Το σκουπίδι μας να το κάνουμε κάτι καινούριο. Αντικείμενα που δεν χρειαζόμαστε. Που δεν τα χρειαζόμαστε, να συμπληρώσει την πρόταση. Να τα κάνουμε κάτι που χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Αντικείμενα που δεν τα χρειαζόμαστε, που μας είναι άχρηστα πλέον, δεν τα πετάμε. Μπορούμε με πολύ έξυπνους τρόπους και θα δούμε στη συνέχεια πώς να κάνουμε κάτι άλλο που θα μας χρειαστεί στην καθημερινή μας ζωή. Οι προγόνοι μας εδώ έκαναν μας και τις εποχές και πώς πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε και τα σκουπίδια και το περιβάλλον, πώς πρέπει να το διαχειριζόμαστε. Έτσι πρέπει να το δώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές. Πρέπει
το περιβάλλον που μας δώσανε να το κάνουμε καλύτερο και να το δώσουμε στην επόμενη γενιά και εκείνη η γενιά να το κάνει ακόμα καλύτερο από εκείνο που της δώσαμε και να το κάνει καλύτερο για την επόμενη γενιά που θα έρθει. Στο σχολείο μας δημιουργήσαμε βοτανόκηπο και λαχανόκηπο. Διοργανώσαμε παζαράκι χρησιμοποιημένων βιβλίων και παιχνιδιών. Κάνουμε ένα ανακύκλωση πλαστικού, χαρτιού, πλαστικών μωμάτων για τον αντιρρευματικό σύνδεσμο και χρησιμοποιημένου λαδιού για το πρόγραμμα της τηγανοκίνησης. Ποιος είναι ο στόχος? Βλέπουμε τα παιδιά ότι δραστηριοποιούνται, προσέχουν τα απορρίμματα, τα διαχειρίζονται σωστά, προσέχουν να παράγουν λιγότερα απορρίμματα σε επισκέψεις, σε υπεραγορές ή σε διάφορα άλλα καταστήματα. Έχουν αρχίσει τα παιδιά να αγοράζουν προϊόντα υιοθετώντας οικολογικά κριτήρια, να αγοράζουν πιο μικρές συσκευασίες, να χρησιμοποιούν και να προτιμούν προϊόντα μεγάλης διάρκειας ζωής και όχι μιας χρήσης. Έχουν αρχίσει τα παιδιά να μπαίνουν στη διαδικασία, να ανακυκλώνουν, να επαναχρησιμοποιούν. Οπότε η αλλαγή έχει αρχίσει και γίνεται και πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα μεγαλύτερη και πιο έκδηλη σίγουρα στην κοινωνία. Μια φορά και ένα καιρό υπήρχε ένα σχολείο με 33 παιδιά. Βρισκόταν κρυμμένο στα πέρα Ορεινής, μισή ώρα διαδρομή από την πρωτεύουσα. Μέσα από την αγάπη για τη φύση και τη δημιουργία, το σχολείο αυτό έγινε δεύτερο σπίτι για τα παιδιά και όλους τους κατοίκους του χωριού. Ως μαθητικό συμβούλιο, ζητήσαμε από όλα τα παιδιά του σχολείου μας να κάνουν τις εισηγήσεις τους είτε σε σχέδιο είτε σε κείμενο. Ταυτόχρονα, μοιράσαμε ερωτηματολόγια τα οποία φτιάξαμε για να μας πούν όλα τα παιδιά τους δικούς τους τρόπους βελτίωσης της αυλής μας. Ο στόχος μας για τη φετινή χρονιά ήταν η αναβάθμιση της αυλής μας και η μετατροπή της σε ένα χώρο όπου θα μπορούσαμε τόσο να ψυχαγωγούμαστε αλλά και να πραγματοποιούμε ποικιλία δραστηριοτήτων.